Έβαλε λίγο τουρκική μουσική να ξεκινήσουμε για να συνηθίσουμε σιγά σιγά, γιατί θα βρεθούμε σιγά σιγά μαζί στο Αιγαίο, στην ωραία λίμνη του Αιγαίου που είμαστε πλέον. Παρακαλώ. Εδώ με τον Μητσοτάκη Ερντογάν αρχηγό. Εδώ θα προσκυνήσουμε το 41%. Έλα, εφέντη μου. Τελετές προσκυνήματος θα ξεκινήσουν σε όλη την Ελλάδα. Το 41% δεν είναι ποσοστό. Είναι ιδέα. Είναι η κυβερνητική οργάνωση 41%. Πώς ήταν παλιά η επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Καμία σχέση. Μονοκρατορία. Ψηφίζετε εσείς δήμαρχο. Θέλετε δούκε εσείς. Λοιπόν, η ανάπλαση του Δήμου με 300 εκατομμύρια προϋπολογισμό ανήκει στον προηγούμενο δήμαρχο που δεν εκλέχτηκε. Ψηφίστε εσείς Δούκα, εμείς θέλουμε Μπακογιάννη. Κουβέντα δεν θέλω. Πού θα ψηφίσετε όποιον θέλετε εσείς. Πετάμε έξω τον δήμαρχο και συνεχίζουμε με τον δικό μας. Και ξεκινάμε καινούργια γκάλωπ σε όλη τη χώρα. Επειδή δεν υπάρχει πλέον αντιπολίτευση, δεν υπάρχει κανείς πλέον, τι να κάνουμε, τι μας νοιάζει, τι κάνει ο άλλος, δεν μας ενδιαφέρει. Θα ελέγχουμε μόνο καθημερινά τον Μητσοτάκη. Πώς πάει ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, αν ο Μητσοτάκης της Τρίτης είναι καλύτερος από τον Μητσοτάκη της Δευτέρας, εάν ο Μητσοτάκης της επόμενης εβδομάδας είναι καλύτερος από την προηγούμενη εβδομάδα, αν ο Μητσοτάκης του Δεκεμβρίου είναι καλύτερος από το Μητσοτάκη του Νοεμβρίου. Αυτό, αν ο Μητσοτάκης των 10 και 20 είναι πιο καλός από το Μητσοτάκη των 7 και 5, ας πούμε. Έχουμε μία μόνο μετοχή. Έχουμε πάρει μόνο μία μετοχή. Επιπλέον, ό,τι κυβέρνηση είμαστε, εμείς τα λέμε και θα ξελέμε. Είμαστε δεξιοί, είμαστε ακροδεξιοί, είμαστε αριστεροί και αριστεροί, είμαστε λίγο κομμουνιστές, είμαστε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι. Είμαστε τα πάντα. Κατά ό,τι γουστάρουμε, κάνουμε. Και επιτέλους, μπορούμε να αφήσουμε και τη σάτρα λίγο ελεύθερη. Να αναπνεύσουν και αυτοί λίγο οι άνθρωποι, διότι ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, στο τέλος πει στο τάκι δέξι. Οπότε, τι δεν χρειάζεται. Κάντε θέλετε, πείτε θέλετε. Η οργάνωση Μητσοτάκης 41% τελειώνει με τις προκαταλήψεις της. Τι σημαίνει λαθρομετανάστες, εγώ το λέω, εγώ που το έλεγα, το ξαναλέω, λέω τώρα εγώ. Τι σημαίνει λαθρομετανάστες, ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τους χαρακτήριζε μετανάστες. Τότε γιατί είμαστε αντίθετοι, εμείς λέγαμε λαθρομετανάστες. Τότε είχαμε λόγο. Τώρα δεν έχουμε κανένα λόγο. Με ποιον είμαστε αντίθετοι με τον εαυτό μας. Τώρα πρέπει και οι ίδιοι να είμαστε και έτσι, να είμαστε και γιουβέτσι. Διότι όπως είπε και ο υπουργός Κερίδης, ο παντός καιρού δηλαδή, μισό λεπτό να τον ακούσουμε. Κινδυνεύουν να μην μαζευτούν οι ελιές, να χάσουμε 1,5-2 δισεκατομμύρια. Μη μου λέτε τέτοια, κύριε Υπουργέ μου. Εργατών γης. Άρα τα προβλήματα είναι πραγματικά και είναι εδώ. Είναι εδώ, πώς συνόμιζε να πάει αλλού. Σας παρακαλώ. Λύσεις. Αυτό είναι το βασικό σε εμάς. Δηλαδή με λύσεις. 500.000 Πακιστανοί θα νομιμοποιηθούν, θα να μαζέψουν τις ελιές. Διότι αν δεν μαζευτεί η ελιά, χάνουμε 1,5 δισεκατομμύριο. Και επειδή έχουμε χάσει 4 δισεκατομμύρια που πήγανε παραπάνω για τα εμβόλια, επειδή οι γέροι δεν βάζουν τον κόλο τους κάτω να τα κάνουνε, τις κάνω μόνος μου εγώ τις αρνητικές πράξεις, πάντα βγάλω. 4 δις από εδώ, 2 δις από εκεί, 1 από εδώ, 1,5 από εκεί. Άμα τα δεις, φτύσε με εμένα. Τέλος πάντων, βάσει αυτών των μπροστά αναφερέσεων, καταλήξαμε ότι νομιμοποιούνται όλοι οι μετανάστες, εισάπασαν την επικράτεια και θα έρχονται και θα τους καλωσορίζουμε. Να μην μπει στο hot spot ο μετανάστης, να πάει κατευθείαν στην ελιά του. Τους δίνουν ένα σχέδιο. Αυτές τις ελιές έχεις να αναλάβει. Δηλαδή, ο Πακιστανός θα έρχεται, θα λέει: εδώ είμαι. Εγώ έχω 48 ελιές να αναλάβω. Δηλαδή, τους δίνουμε τις ελιές εκεί στο Πακιστάν και έρχονται με τις ελιές στα χέρια. Με την ελιά στο χέρι. Είχαμε. Πακιστανίδες μαζεύαν παλιά. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Μέναν οι ελιές στα δέντρα παλιά. Τις μαζεύαν οι Πακιστανοί κρυφά. Ωραία. Τώρα θα τις μαζεύουν φανερά. Και τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να τους ξεκουράσει. Τι ακριβώς έγινε. Ή απλώς δεν μπορούν να πάρουν Πακιστανούς στο ελληνικό για να δουλέψουν, γιατί πρέπει να έχουν νόμιμα χαρτιά και εφευρίσκουν την μαλακία της ελιάς. Ανάψτε και τα τζάκια. Ντυθείτε και κρύες και ξεκίνησε τα παραμύθια. Άιντε, άιντε με το καλό. Ο Άδωνης τελείωσε το Υπουργείο. Παίρνει άλλο Υπουργείο.
Υπουργός Καλωσορίσματος Μεταναστών. Θα τους καλοδέχεται στη Μυτιλίνη. Καλώς ήρθατε! Αυτό θα τους δέχεται αυτός και ο Κυρίδης θα αναλάβει μετά κουρέματα, συγκυρίσματα κτλ. Θα τους φτιάχνει λίγο κάπως πως το λένε. Θα τους δίνει ένα σχέδιο με τις ιερείς που πάνε. Και τώρα και σπίτια θα πηγαίνουν όλοι μαζί. Τώρα που καταργείται το Airbnb, τέλος πάντων, οι φτωχοί αντί να νοικιάζουν το σπίτι πιο πολύ, θα βάζουν πιο πολλούς. Κατάλαβες, και θα τα παίρνουν τα λεφτά από εκεί. Κάπως θα βγαίνει το χρήμα και για τη φτώχεια. Έμεινε μόνος το Σαμαράς να μιλάει. Δεν έχει καταλάβει ο Σαμαράς ότι αυτή η κυβέρνηση είναι με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Δεν έχει καταλάβει ότι προσκύνουν έναν και μόνο κύριο απαξάπαντες Μητσοτάκης. Με το να γίνονται οι λαθρομετανάστες, δεν είμαι εγώ που καθιέρωσα τον όρο, τον χρησιμοποιώ όπως τον χρησιμοποιούσε η Νέα Δημοκρατία. Με το να γίνονται λοιπόν οι λαθρομετανάστες μετανάστες, ησυχάζει η Γερμανία που δεν θα πάρει άλλους. Δεύτερον, ησυχάζει το Πακιστάν διότι δεν είχαν ελιές να μαζέψουν εκεί. Βοηθάμε και έναν άλλο λαό δηλαδή, γιατί οι Πακιστανοί, ξέρετε, γεννούνται με αυτή την ειδικότητα στο χέρι να μπορούν να πιάνουν την ελιά και να την μαζεύουν. Δεν υπάρχει άλλος λαός πολύ καλύτερος από αυτούς. Δηλαδή δεν το κάνουν και οι Νορβηγοί, το κάνουν και οι Γάλλοι, αλλά δεν την πιάνουν την ελιά με τον τρόπο που την πιάνει ο Πακιστανός. Έχει έναν πολύ ειδικό, φοβερό τρόπο, γιατί είναι η ειδικότητά τους. Χρόνια, ρε παιδί μου, ασχολούνται με αυτό, πώς να πιάσουν την ελιά. Η ελιά θέλει πακιστανικό χέρι. Αλλιώς θα μείνει στο δέντρο της. Τελείωσε. Τελεία και παύλα, το λέμε, ορκιζόμαστε. Λοιπόν, βλέπεις τον Άδωνη κάθε μέρα που είναι, πώς θα το πω, ρε παιδί, θα το πω. Είναι ο πιο χρήσιμος υπουργός της κυβέρνησης αυτής. Είμαι σίγουρος. Χωρίς τον Άδωνη, μπορεί και κάποιος να ντρεπόταν να τα πει αυτά. Αλλά ο Άδωνης δεν έχει πρόβλημα. Να άλλα να πει τώρα, σε 5-7 άλλα, σε ένα άλλο κανάλι, επειδή ό,τι δεν υπάρχει κανένα, ό,τι του βάλεις, λέει δηλαδή, πώς να το πω, είναι σαν GPS. Πας εδώ, πας εκεί, δεν έχει πρόβλημα να σου αλλάξει δρόμο. Δεν έχει πρόβλημα. Ο Άδωνης μπορεί να φοράει 3 παλτά και να ισχυρίζει ότι είναι καλοκαίρι. Τελεία. Δεν υπάρχει τέτοιος υπουργός. Άσε τι λέω εγώ. Άσε να λέω εγώ. Αυτό είναι σάτυρα. Η πραγματικότητα είναι κανένας καλύτερος υπουργός από τον Άδωνη και την κυβέρνηση αυτή. Το 41% ξέρετε τι έχει αποφασίσει. Ότι το 40% θα υπηρετεί το 1%. Και όλα, μα όλα όπως είχε πει και η Θάτσερ της σχολής Φρίντμαν, της σχολής Σικάγου, της οικονομικής λογικής που περιγράφεται στο δόγμα του Σοκ, είχε πει λοιπόν... You know when the state does everything for you, it will soon take everything from you. Ό,τι σου δίνει το κράτος εν ολίγης, θα στο πάρει πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει υπηρετώ το 1%? Ποιοι είναι το 1%? Airbnb, ας πούμε. Μάθατε τώρα εσείς όλοι ότι θα βγάλετε λεφτά από τα κινητά σας. Τελειώσατε. Κάνετε όνειρα, βάλατε λεφτά, επενδύσατε. Τελείωσε αυτό. Και δεν μπορούν τα ξενοδοχεία τώρα να ανεβάσουν τις τιμές κι άλλο που θέλουν, γιατί έχουν ανταγωνισμό τα σπίτια σας. Όχι. Λοιπόν, σας τα παίρνουμε πίσω. Ό,τι είπαμε το παίρνουμε πίσω. 60 μέρες μόνο το χρόνο. Ούτε καν τις μισές μέρες το χρόνο δεν δίνουν. Θα το δίνεις 2 μήνες και θα κάνεις 10. Σκέφτεσαι εσύ. Νίκιασέ το και άσε τα ξενοδοχεία να βγάλουν τα λεφτά. Γιατί αν ομιγέννη το υπάρχουν προμήθειες, πώς θα μπορεί αυτός ο προμηθό αρπάχτης να γίνει συγκυριγητής, να μαζεύει 50 και 100 ευρώ από σπίτι σε σπίτι? Δεν γίνεται. Τα παίρνει χοντρά από ένα ξενοδοχείο και τελείωσε. Αν υπάρχει προμήθεια ακόμα. Δεν πιστεύω, αλλά λέμε στο ενδεχόμενο αυτό, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να υπάρχει. Αργά για οτιδήποτε. Αργά για οποιαδήποτε κίνηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας. Ο τελευταίος μονοκράτορας. Γι' αυτό χαμογέλα. Χαμογελάω και ανοίγει η ενέργειά μου. Χαμογελάω και ανεβαίνει το κέφι μου. Χαμογελάω και νιώθω υπέροχα κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Χαμογελάω γιατί υποδέχομαι τους μετανάστες που μέχρι χτες ήταν λαθρομετανάστες. Χαμογελώ και τους βλέπω να μαζεύουν ελιές. Χαμογελώ γιατί οι ελιές είναι χαρούμενες. Είναι χαρούμενα τα εδάφη μας. Είναι χαρούμενα. Είμαι χαρούμενη ολοσχερός γιατί πληρώνω το ρεύμα που κάθε μέρα αυξάνεται. Που το σούπερ μάρκετ κάθε μέρα μου δίνει καινούργια χαρά, καινούργια κεφαλικά. Χαμογελώ και κρυώνω. Χαμογελώ και δεν ανάβω το καλοριφέρ. Χαμογελώ και χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί ψήφισα άλλον δήμαρχο και μου ταρπάζει άλλος δήμαρχος. Χαμογελώ και χαμογελάει όλη η πλάση και η ανάπλαση μαζί.
Τα έχω πάρει όλα μου τα χάπια και από ό,τι φαίνεται θα πάρω κι άλλα. Χαμογελώ, γιατί κάθε μέρα γίνομαι και πιο δεξιά. Μπορείτε να χαμογελάσετε όπως θέλετε εσείς. Μπορείτε να πείτε, εσύ δεν την παίζει. Να γελάς έτσι. Και αυτό είναι καλό χαμόγελο. Ή μπορεί να μείνει ώρα έτσι. Έτσι τεντωμένα, όσο μπορείτε να αντέξετε. Εγώ θα. Χαμογελώ. Χαμογελάστε. Χαμογελάστε. Ναι, ναι. Σε λίγο το χαμογελάω θα είναι εντολή. Εντολή, μην του τα χαμογελάστε. Τα κάνουμε έτσι. Τέτοια. Λοιπόν, εμείς γελάμε και δεν γελάει αυτή η κακοριζική. Μαζεύτε την! Ζήτησα επί προσωπικού, δεν ξέρω γιατί μου λέτε είναι η δεύτερη παρέμβαση, κύριε Υπουργέ, και δεν καταλαβαίνω και γιατί το διαπραγματεύεστε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, ακούστε, περιοριστείτε σε αυτό που θέλετε να πείτε. Λοιπόν, και μην κάνετε κρίσεις για τον Προεδρεύοντα ή για οποιονδήποτε άλλον. Σας παρακαλώ πολύ. Η υπομονή έχει και τα όρια της. Μαζευτείτε, σας το λέω λαϊκά. Περιοριστείτε στην πολιτική αντιπαράθεση, στις θέσεις σας, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πολύ ευχαριστώ. Μην τα βάζετε όμως συνεχώς με το Προεδρείο και πώς σας χειρίζετε και αν σας χειρίζετε καλά ή όχι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Είστε βέβαια. Πρέπει να συνεχίσουμε και τη συνεδρίαση. Συζητάμε τον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια διαδικασία. Έχετε το λόγο για να μας εξηγήσετε το αυτό είναι το κουκουέ. Σας ακούμε. Κύριε είναι αυτό ο κομμουνισμός, είναι αυτό συμπεριφορά, κύριε Κουτσούμπα, θεωρείτε ότι είναι συμπεριφορά, να σας το πω με μια φράση που την συνηθίζετε κι εσείς και δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Τα κάνετε όλα αυτά γιατί αυτοί είστε. Σε τι διαφέρει αυτός από τον πρόεδρο της εξεταστικής που πέταξε έξω την Κωνσταντοπούλου, με τα ίδια λόγια μιλούσε. Εδώ λοιπόν, είμαστε στη χώρα αυτή όπου οι καραγκιοζοπαίχτες της αριστεράς ανεβάζουν το έργο «Η Νέα Αριστερά». Σαν αυτό που είχα μάθει, που είχαν καλέσει μια ταινία την φοβερή και αγαπητή Ζωζό Σαπουντζάκη, που θα έκανε στην ταινία αυτή και τη μικρή και τη μεγάλη, και κάποια στιγμή ρώτησε, εξέφρασε την ερώτησή της και είπε «Είμαι ένα ποιος θα με πιέξει μεγάλη». Αυτή την απορία είχε. Ήταν, είναι, πάντα νέα. Τι καταλάβαν οι 11 που φύγαν και πήραν να πάρουν το 2,5%. Ποιο ήταν το κέρδος τους. Ότι θα αναγκαστούν να συμπλέψουν με το Πασόκ που βρίζανε. Ότι θα πρέπει να σχεδιάσουν καινούργιους κολοτούμπες για να δουν πώς θα υπάρξετε. Και επίσης αφήσετε τον Κασελάκη μόνο στο σπίτι και θα το διαλύσει όλο αυτός. Ποια είναι η χαρά σας. Κάνατε το κράμα κάρμα. Κακό κάρμα. Να μην το ξεχάσουμε, με 5.000 ευρώ θα μπορείτε να κάνετε πριβέ ξενάγη στην Ακρόπολη. Δεν θα την κάνουν οι Πακιστανοί. Οι Πακιστανοί θα μαζέμουν τις ελιές κάτω από την Ακρόπολη. Θα φέρουμε Νορβηγούς οι οποίοι θα σας κάνουν. Ο καθένας την ειδικότητά του. Θα έχετε την Ακρόπολη ρεζερβέ με 5.000. Θα βάλετε τα κούνια, ψιλοτάκωνα, τα ρούχα σας. Να, αυτό, να έχετε το χρόνο σας. Μην έχετε από πίσω σαβούρδα ή Κινέζας πάνω σβάρνα. Πάτε, κύριοι, τάκ τα λεφτά μου, τον παράμο που λένε. Ο Κασελάκης θα πάει στο Τέξας για να κάνει Χριστούγεννα. Τέτοια. Γιατί πουλάτε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα πλοία τα απαγόρευσαν. Στα νησιά δεν θα υπάρξει κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί πώς θα πάει. Άμα θέλει ένας. Τι τα αγοράζουμε τα λεφτά, τι τα έχει δει, τι λέει ο Μητσοτάκης, θα κινούμαστε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή τι θα γίνει, ούτε ηλεκτρικό γαϊδούρι δεν μπαίνουν, δεν το καταλαβαίνετε. Και οι πλούσιες κυρίες σε κάλεση μαζεύονται πλέον να υποδεχτούν τους παλιούς λαθρομετανάστες και νυν εργάτες μας, γιατί η αριστοκρατία αυτό θέλει, χρειαζόμαστε καινούργιους δούλους. Ζήτω η νέα δουλοκρατία, να την. Την βλέπω την πλούσια στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Άλλος για την ελιά μου. Ψήτε εσύ ο μελάμψος. Όχι εσύ, ο άλλος ο πιο μελάμψος. Παιδί, πιάσε μου 4 Πακιστανούς να μου μαζέψουν τις ελιές μου. Πιάσε μου 3 Ινδούς να μου καθαρίσουν το πεζοδρόμιο απ' έξω. Και σε παρακαλώ,
Πιάσε μου και καμιά δεκαριά Αφρικανούς να μου χορεύουν στα πάρτι μου. Θεέ μου, πόσο ωραία γίνεται η ζωή μας με τον Κυριακό. Κυριακό, προχώρα, σε θέλει κι άλλη χώρα. Ναι, αλήθεια αγάπη μου, σκέφτεται ότι στην Ευρώπη να του δώσουν άλλες δύο χώρες για τις κυβερνήσεις. Δεν το αξίζει μόνο η Ελλάδα μας. Αγάπη μου, δεν υπάρχει αριστερά, ησυχάσαμε. Έχουμε μόνο κομμουνισμό. Α, τον κομμουνισμό το σέβαμε σαν παλιό λαθρό μετανάστη. Τελεία και παπλά. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Κουτσούμπα. Δεν κάνει κουτσουμπιές. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης του κάνει δώρο το προλεταριάτο. Πάρτους παντουσπανούς. Δικού σου πακέτο. Αλλάζει ο κόσμος. Αγάπη. Αγιάμ δε μάν χου χολξελιόν, ετου έναν πόκητε τα κρόντ, ενά ενού στρόλινγκ θρου δε πάρκ. Βαν τα λάιφ πικίνς του τσέντς, α σάνταλς φιλ, ε λίλου στρέντς, ε λίτλου πάξος, ουέν εις δάρκ, φιρ οφ δε τάρκ. Θα κάνουν ακρόαση στη Μυτιλίνη καθώς δεν μπαίνουν οι Πακιστανοί, γιατί μπορεί να χρειαστεί εκτός από το μάζεμα της ελιάς, μπορεί να χρειαστεί και κάποια επόμενη δουλειά, να μαζέψουν, ξέρω εγώ, κάτι. Poor Things είναι η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που την είδα στην επίσημη προβολή στη Στέγη Γραμμάτων. Μία μόνο λέξη ταιριάζει στην ταινία αυτή. Αριστούργημα. Η Έμα Τόμψον δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην πάρει ένα Όσκαρ για αυτή τη μοναδική ερμηνεία της. Ο Λάνθιμος είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, είναι παγκόσμιος σκηνοθέτης, είναι σαν άνθρωπος μετρημένος, είναι αυτός ο Έλληνας που είναι το πρότυπο για την νεότερη γενιά. Είναι η ώρα για τους Έλληνες να στηρίξουμε κάτι μεγαλύτερο από μας, κάτι μεγαλύτερο από τον πόη μας. Μπράβο Γιώργο Λάνθιμε για την ταινία σου Poor Things. Όσο για μένα, έχω μόνο άγχος. Αυτό το άγχος που δεν λένε να με εγκαταλείψει τόσα χρόνια. Ξαναβγαίνω στη σκηνή του Θεάτρου Βέμβου, από όπου και ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν, με την κωμωδία, όχι την επιθεώρηση, με την κωμωδία που έγραψα όταν πέθανα. Είναι ένα έργο που η φαντασία συναντάει την πραγματικότητα και αληθινά δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα κερδίσει το τέλος. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μέσα σε αυτό το έργο. Ο άνθρωπος είναι αυτό που νομίζει ο ίδιος για τον εαυτό του ή είναι αυτό που νομίζουν οι άλλοι. Είμαι με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Την πρώτη μου γυναίκα στο έργο είναι μοναδική. Είμαι με τον Δίνη Σατζαράκη, που είναι stand-up comedian και συμμετέχει για πρώτη φορά σε θεατρική παράσταση, ενταγμένο στο πλαίσιο του έργου. Είναι μαζί μου ο Μάνος Καζαμίας, συνεργάτης του Βασίλη του Πισμπίκη, πολλά χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, η Βασιλική Σουρή, η Μαρία Νεφέλη Χρονοπούλου, η Φέδρα Σκληρή, ο Κωνσταντίνος Γιάννης, η Λαζάρια Σαζεΐδου και δικηγόρος ο Χρήστος Ντούλας. Πάμε για πρεμιέρα. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για όλα. News break και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη λίμνη του Αιγαίου. Ας κάνουμε λοιπόν Χριστούγεννα στη λίμνη του Αιγαίου και χαμογελάτε. 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 Πού πας ρε χαμογελάστε. Πού πας ρε χαμογελώντα. Πού πας ρε.